Ο κύριος Αποστολίδης, ναι. Μιχάλης Αποστολίδης, έπιασε για 18η φορά στη ζωή του τον Σταυρό και ναι. Για 4η φορά το Σταυρό συγκεκριμένα εκεί στο Θερμαϊκό. Βλέπουμε, για 18η φορά. Για 18η φορά, θα μας τα πει και ο ίδιος. Ξέρεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι έξω καρδιά τώρα και θα μας τα πει καλύτερα. Ακριβώς. Εμείς τώρα κάναμε ένα πρόλογο. Για πάμε στον κύριο Αποστολίδη. Για 18η φορά. Αυτό είναι. Καλησπέρα, ξεπερνάει τα ωραία τη ευλογία. Τι να κάνει, έτσι. Για πείτε μας, θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλει να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Μπράβο. Να έχεις στόχο και να τον κυνηγάς. Αυτό δεν έχει κάποιο μυστικό. Εγώ να πω βέβαια ότι είστε τεχνικός υπολογιστών. Ωστόσο, ναι, πρέπει να το έχεις και με την κολύμβηση και πρέπει να είναι κάποιος και αθλητικός για να φτάνει τώρα για 18η φορά να φτιάχνει το Σταυρό. Το έχω με την κολύμβηση, με το κολύμπι μεγαλώσαμε, ακόμα κολυμπάω. Ήμουν και πολύ στα κάποια χρόνια. Σαροντούφεκο κάνουμε, να, αυτά. Αυτή είναι η επαφή μας με το νερό. Γενικά, πιάνετε το Σταυρό κάθε χρόνο ή αθρηστικά, ας πούμε, τα τελευταία 30 χρόνια, για παράδειγμα, πια έχει και πιο στόχο. Όχι. Βουτάω από το 96. Α. Τον έχω πιάσει 18 φορές. Δύο φορές δεν βούτυξα. Μία όταν ήμουν φαντάρος και μία λόγω COVID που το είχαν απαγορεύσει. Όταν ήμουν φαντάρος και δεν τον έπιασα εγώ που δεν βούτυξα, τον έπιασε ο αδερφός μου εκείνη τη χρονιά. Α, οικογενειακό είναι το ταλέντο. Ναι, το πάμε οικογενειακά το σύστημα. Και κάποιες άλλες φορές το πήραμε κάποιοι άλλοι. Τυχερή, έτσι να το πούμε, της αρχής. Για όλους μας. Το συνέστημα πώς είναι? Θέλω να μας το περιγράψετε λίγο. Νομίζω δεν μπορεί να περιγραφεί το συνέστημα. Εκείνη την ώρα τα ξεχνάς όλα. Ούτε κρύο υπολογίζεις, ούτε πόνο στα χέρια. Ό,τι και να έχει, νομίζω πέφτεις μέσα και απλά κολυμπάς να φτάσεις στο Σταυρό. Είναι μεγάλη φώτιση για όλους που κουτάνε, πιστεύω. Ένα παραπάνω για το τυχερό που το πιάνεις με κάθε χρόνο. Και τι θα συμβουλεύατε, κύριε Αποστολίδη, και τους νεότερους και τις νεότερες που μας βλέπουν, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε σε μια ηλικία που το κάνετε αυτό και θα συνεχίσετε να το κάνετε και βλέπω και στα πλάνα παρακολουθώ και νεαρούς σε ηλικία οι οποίοι μπορεί και να ακολουθήσουν τα βήματά σας. Να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, να συνεχίσουν να έρχονται. Όντως βλέπουμε κάθε χρόνο καινούργια πρόσωπα, νεότερα. Φέτος υπήρχε και ένα κοριτσάκι στην Βουτιά, ας πούμε. Μπράβο της. Βοήθησε και λόγος πάρα πολύ, είχε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία ήταν υψηλή. Αυτό. Μάλιστα. Τι να πούμε, το μήνυμα εδώ στην Κρήτη ποιο είναι? Το μήνυμα στην Κρήτη. Πολλούς χαιρετισμούς εκεί στην όμορφη Κρήτη, στην Ελεύθερνα, στο Ρέθυμνο, στα παιδιά εκεί, τα ναι. Κοπέλια. Μπράβο. Υγεία, ευτυχία και να χαμογελάτε πάντα. Άμα χαμογελάς όλα τα... Μπράβο, μπράβο. Και να είσαι αισιόδοξος και πείστε εκεί, στο Θερμαϊκό τα νερά είναι κρύα αυτή την περίοδο? Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Υπήρξαν και χειρότερα. Στις προηγούμενες χρονιές είχε μεγαλύτερο κρύο. Δεν λέω αν είναι καθαρά. Δεν ρωτώ αν είναι καθαρά. Ρωτώ αν είναι κρύα. Όχι, γι' αυτό δεν το πούμε. Η ΕΙΑΦ έχει κάνει πολύ καλό έργο με τους βιολογικούς. Α, εντάξει. Έχει διορθωθεί η κατάσταση. Ναι, τα κλίματα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Να είστε καλά.